Χαίρετε. Έχουμε ένα θέμα το οποίο το έχουμε ξανανοίξει και στο παρελθόν, αλλά νομίζω χρειάζεται έτσι να το ξαναδούμε λίγο. Τη διαφορά ηλικίας σε ετεροφιλόφιλα ζευγάρια, όπου ο άνδρας είναι νεότερος και η γυναίκα είναι μεγαλύτερη, και οι δύο επιστολές που θα διαβάσουμε έρχονται από γυναίκες μεγαλύτερες από τους εντός ή εκτών εισαγωγικών συντρόφους τους, εντός μάλλον. Πάμε στην πρώτη επιστολή. Καλημέρα αγαπητή Θέκλα. Καλημέρα, καλησπέρα, χαίρετε. Έχω μια ιστορία να σου πω, που πιστεύω θα έχει και ενδιαφέρον να γίνει vlog. Είμαι 38 ετών. Άτυχη από μικρή στα ερωτικά. Έχουμε κάποια βίντεο που μιλάμε για την τύχη και την ατυχία στα ερωτικά. Σίγουρα τα έχεις δει. Αλλά φαντάζομαι το γράφεις για να περιγράψεις ότι να πήγαινες καλά με τις ερωτικές σου σχέσεις. Έφαγα τα νιάτα μου βέβαια, βουτυγμένη στο λίπος. Δεν είχα καθόλου αυτοπεποίθηση και έτσι οι κατακτήσεις μου ήταν από ελάχιστες εδώ έως μηδαμινές. Θέλω να σου πω ως μια γυναίκα βουτυγμένη στο λίπος, που είμαι 47 ετών, ότι η εντύπωση ότι το να είμαστε παχουλές μας κάνει αποθητικές και αντιερωτικές είναι καθαρά μια παρανόηση η οποία μας επιβάλλεται και μας υποβάλλεται από την pop κουλτούρα. Ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε άντρας, η κάθε γυναίκα, ανεξαρτήτως εξωτερικής εμφάνισης και στην περίπτωση αυτή ανεξαρτήτως ποσοστού λίπους στον οργανισμό του, μπορεί να είναι αξιαγάπητος, μπορεί να είναι αξιέραστος ή όχι, εξαιτίας του ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, τι ενέργεια βγάζει και πώς αγαπάει ή δεν αγαπάει τον εαυτό του. Και όπως πολύ ωραία το γράφεις, δεν είχα καθόλου αυτοπεποίθηση και γι' αυτό δεν πήγαιναν καλά ερωτικές μου σχέσεις. Τώρα αυτή η λέξη, οι κατακτήσεις μου ήταν από ελάχιστες έως μηδαμινές, θα πω δεν μου αρέσει αυτή η λέξη κατακτήση, ούτε για γυναίκα να τη χρησιμοποιεί για άνδρα, ούτε για άνδρα να τη χρησιμοποιεί για γυναίκα, ούτε για γυναίκα να τη χρησιμοποιεί για γυναίκα, ούτε για άνδρα να τη χρησιμοποιεί για άνδρα. Τι σημαίνει κατακτώ τον άλλον? Αρέσω σε κάποιον. Συνδεόμαστε με κάποιον, κατακτούμε. Γενικότερα νιώθω πολύ στερημένη στα ερωτικά. Δεν είσαι μόνη σου. Έχει πολλούς ανθρώπους που νιώθουν πολύ στερημένοι στα ερωτικά. Τα τελευταία 1-2 χρόνια έχασα αρκετά κιλά. Εγώ θα σου έλεγα έπρεπε να πεις έδιωξα αρκετά κιλά. Είναι καλύτερα χρησιμοποιεί το ρήμα διώχνω κιλά παρά χάνω κιλά, γιατί αυτό που χάνουμε θέλουμε να το βρούμε μετά. Απέκτησα καλύτερη διάθεση και άρχισα σιγά σιγά να έχω κατακτήσεις. Να είπα άλλη λέξη κατακτήσεις. Δεν λες άρχισα σιγά σιγά να αρέσω. Άρχισα σιγά σιγά να ελκύω την ερωτική προσοχή των ανδρών επειδή είμαι τεροφιλόφιλη γυναίκα. Σημαίνει να έχω κατακτήσεις. Είναι προβληματική. Δεν ξέρω, πείτε μου τη γνώμη σας στα σχόλια. Φιλενάδα, φαίνεται ότι σου την παίρνω, αλλά καμία σχέση. Αφού έχουμε μιλήσει επανειλημμένως. Απλώς παίρνω τον τρόπο που γράφεις και εξηγώ κάποια πράγματα, γιατί πολλές φορές ασυνείδητα λέμε πράγματα τα οποία μας δυσκολεύουν μετά στο να συνδεθούμε ουσιαστικά με τους άλλους και με τον εαυτό μας. Δυστυχώς όμως μέχρι στιγμής στους άντρες που έχω γνωρίσει, στους άνδρες που έχεις κατακτήσει δηλαδή, ξυπνάω μάλλον μόνο το σεξουαλικό πόθο και έτσι έχω κάνει εφήμερες σχέσεις και καταλήγω να πληγώνομαι γιατί έχω την ανάγκη για μια συντροφική σχέση, για ένα συνοδοιπόρο. Είδες, όταν έχεις κατακτήσεις ξυπνάς τον ερωτικό πόθο. Όταν ελκύεις την προσοχή ανθρώπων ικανών για συνδεσιμότητα και εσύ και εσύ ικανή για συνδεσιμότητα και συνδέσεις ουσιαστικά, τότε έχεις την συντροφικότητα αυτή που περιγράφεις. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο θέμα. Ότι δηλαδή αισθάνομαι ότι είναι αργά για μένα, ότι γέρασα, ότι έχω χάσει το τρένο, πράγμα μου που προκαλεί μεγάλη θλίψη. Όχι, δεν είναι άλλο θέμα. Είναι το ίδιο θέμα. Σημαίνει ότι ξεκινάς πάλι, ενώ παλιότερα το πρόβλημα σου ήταν το πάχος και έλεγες είμαι παχιά, άρα δεν αξίζω να αγαπηθώ, άρα δεν έχω κατακτήσεις. Τώρα λες είμαι η μεγάλη, στα 38, γέρασα, είμαι καταρακωμένη, έχω χάσει το τρένο. Άρα πάλι ξεκινάς από μια ετοπαθή θέση.
Θα σου διηγηθώ όμως την τελευταία μου εμπειρία που με καταράκωσε. Γνώρισα έναν νεαρό στο χώρο της δουλειάς μου. Εκείνος 28, εγώ 38. Ένιωσα μια έλξη εξ αρχής αλλά μέχρις εκεί. Το είχα αποκλείσει από τον εαυτό. Και λόγω ηλικίας και λόγω απόστασης, μιας και δεν μένουμε στον ίδιο χώρο. Απλώς εκείνος μέχρι πριν λίγο καιρό διανυκτέρευε στον τόπο που μένει. Αλλά ας μην τα πολυλογώ, το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή ήρθαμε κοντά. Άρχισε εκείνος να μου λέει για το χωρισμό του. Πρόσφατα είχε χωρίσει από σχέση 4 ετών και ήταν πολύ χάλια. Ένας τέτοιος τύπος, ο οποίος μόλις έχει χωρίσει και είναι πολύ χάλια και σου αρέσει και λίγο, είναι κατάλληλος για σχέση. Κορίτσι μου, αγάπη. Είπαμε λοιπόν να βγούμε για ένα ποτό, να μου μιλήσει, να μου πει τον πόνο του. Καταλήξαμε όμως, αντί να μου λέει τον πόνο του, να φιλιόμαστε με πάθος. Εκεί θα πηγαίνατε, στο να φιλιόσαστε με πάθος, δεν θα πηγαίνατε στο να σου πει τον πόνο σου, τον πόνο του. Και εσύ υποσυνείδητα επιδιώκεις τη σεξουαλική επαφή, γιατί νιώθεις ότι είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορείς να συνδεθείς με κάποιον άλλον. Έτσι σου έχει μάθει η ζωή σου. Αλλά δεν είναι ο μόνος τρόπος. Και δεν είναι και ένας καλός τρόπος να ξεκινάει μια σύνδεση μεταξύ δύο ανθρώπων. Πρέπει τουλάχιστον να φλερτάρουν, να συνομιλήσουν, να έρθουν κοντά για να γνωριστούν ένα ικανό χρονικό διάστημα προτού προχωρήσουν στη σεξουαλική επαφή. Αν είναι, ρε παιδί μου, και πολύ ερωτικά στερημένοι και οι δύο, τουλάχιστον για μια εβδομάδα, 10 μέρες, να μιλάνε, να πάνε για καφέ, να συζητούν, να γνωρίζονται και μετά να πάνε στο κρεβάτι. Η γνώμη μου πάντα, εάν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ερωτική σχέση με βάσεις. Από τότε, εδώ και ένα μήνα περίπου, έχουμε συναντηθεί αρκετές φορές, όσο το επιτρέπει βέβαια η γεωγραφική απόσταση που έχουμε. Περνάμε ωραία, βγαίνουμε βόλτες και κάνουμε καταπληκτικό σεξ. Πώς δεν θα κάνει καταπληκτικό σεξ 28χρονο ή 38χρονο? Όσο μεγαλώνει η γυναίκα, τόσο πιο πολύ οριμάζει και σωματικά και σεξουαλικά και ερωτικά. Αυτό ισχύει και έχει να κάνει με την αποδοχή που έχει η γυναίκα του ερωτισμού της, της σεξουαλικότητας της και το γεγονός ότι καταφέρνει να διώξει περισσότερες από εμάς. Τέλος πάντων, καταφέρνουμε να διώξουμε τα κοινωνικά στερεότυπα και τις προκαταλήψεις τα οποία μας έχουν δηλητηριάσει και μας έχουν εμβολιάσει το μυαλό με την ιδέα ότι είναι κακό πράγμα μια γυναίκα να απολαμβάνει τον έρωτα, ως συναίσθημα, την ερωτική πράξη, το σώμα της, τη σεξουαλικότητά της. Κάποια στιγμή άρχισαν τα μαύρα σύννεφα όμως. Εκείνος άρχισε να μου λέει ότι δεν είναι καλά, ότι θέλει να μείνει μόνος, ότι είναι πολύ πληγωμένος από το χωρισμό του. Ότι ναι, μεν του αρέσω πολύ και περνάει πολύ ωραία μαζί μου, αλλά μέχρι εκεί. Ώσπου φτάσαμε στο σημείο να μου θέσει το θέμα της διαφοράς ηλικίας. Ενώ το είχα θέσει και εγώ βέβαια νωρίτερα. Του είχα πει δηλαδή, ακριβώς επειδή τον έβλεπα και λίγο χλιαρό από ένα σημείο και μετά, ότι δεν έχω μεγάλες προσδοκίες από τη γνωριμία μας, η οποία έχει κακούς ιονούς. Δηλαδή εκείνος φρεσκοχωρισμένος, καθώς και η ηλικιακή και η γεωγραφική απόσταση. Αυτός δεν είχε δείξει από την αρχή ότι θεωρεί τόσο σπουδαίο ζήτημα τη διαφορά ηλικίας. Ναι, γιατί ήθελε να βιώσει. Να βιώσει το rebound. Να βιώσει το rebound relationship. Ήθελε να φτιαχτεί. Ήθελε να πάρει έρωτα από εσένα. Όχι μόνο σεξ, αλλά και έρωτα, να ερωτευτείς κιόλας. Μέχρι που το είπε πια ανοιχτά ότι καλύτερα να διακόψουμε γιατί δεν υπάρχει μέλλον λόγω διαφοράς ηλικίας. Και ότι μάλιστα το λέει πιο πολύ για μένα. Ότι αυτός δεν έχει πρόβλημα. Του αρέσω και όποτε του πω να βρεθούμε θα μου πει ναι. Αλλά δεν μου αξίζει, λέει, κάτι τέτοιο. Πρέπει να βρω έναν άνθρωπο στην ηλικία μου να προχωρήσω τη ζωή μου. Σίγουρα δεν είναι από ευγένεια και από φροντίδα για τα δικά σου συναισθήματα που το λέει αυτό και για το μέλλον σου. Στην ουσία θέλει να αποποιηθεί κάθε ευθύνη, έναν εσύ αργότερα του πεις, μα γιατί έπεσες μαζί μου αφού εγώ είμαι μεγαλύτερη και αφού εγώ σου είπα ότι και να... ή ξέρεις ότι είμαι σε μια ηλικία που θέλω να κάνω κάτι πιο σοβαρό όπως γάμος, οικογένεια και παιδιά. Άρα είναι αποποίηση ευθύνης αυτό, το εγώ για το καλό σου το κάνω και εγώ εσένα νοιάζομαι, αλλά δεν έχει πρόβλημα αυτός, του αρέσεις και όποτε του πεις να βρεθείτε θα του σου πει ναι. Άρα εσύ όμως θα επιλέξεις να βρεθείς, όχι αυτός, αλλά δεν θα έχει ευθύνη. Εγώ είμαι πληγωμένη αφάνταστα αυτή τη στιγμή. Γίνεται μια πάλι μέσα μου. Ένα κομμάτι μου λέει ότι ναι, έτσι είναι. Δεν μπορεί να ευδοκιμήσει μια τέτοια σχέση, ότι η διαφορά ηλικίας είναι χάσμα γεφύρου του. Και ένα άλλο μου κομμάτι λέει όχι.
Αν δύο άνθρωποι περνάνε όμορφα και θέλουν ένας τον άλλον, όλα μπορούν να ξεπεραστούν. Και νιώθω πολύ άσχημα που με έχει απορρίψει λόγω ηλικίας, που δεν θέλει καν να το δοκιμάσουμε, να δούμε πώς θα πάει. Για να μην πω και για αντιφάσεις που έχει πέσει ο ίδιος. Μου έλεγε δηλαδή πριν λίγες μέρες ότι είναι πολύ πληγωμένος και λοιπά και δεν μπορεί να κάνει σχέση. Και εγώ του είπα, μα και καλά να ήσουν, τι θα μπορούσε να συμβεί ανάμεσά μας. Εγώ υπονοούσα ότι λόγω διαφοράς ηλικίας δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε ποτέ κάτι σοβαρό. Και αυτός και εκείνος μου απάντησε πολλά. Ότι είναι πολύ πληγωμένος και λοιπά και δεν μπορεί να κάνει σχέση. Και εκείνος μου απάντησε πολλά. Απλώς αναρωτιέμαι, είναι τελικά τόσο μεγάλο εμπόδιο διαφορά ηλικίας, αν η γυναίκα είναι μεγαλύτερη? Της λέω, δεν είναι και είναι ταυτόχρονα. Θα το φτιάξω βίντεο. Συνεχίζει, φίλη, εντωμεταξύ Θέκλα μου, αυτός ενώ μου είπε ότι πρέπει να ξεκόψουμε για το καλό και τον δύο. Μετά από κάποιες ώρες λέει ότι δεν λέει αντίο και ότι δεν έχει θέμα να με βλέπει. Γενικά μου έχει δώσει αντιφατικά μηνύματα. Τη μία ότι η διαφορά ηλικίας είναι πρόβλημα, την άλλη ότι δεν είναι. Η διαφορά ηλικίας είναι πρόβλημα όταν θέλετε, όταν θα είστε σε σοβαρή σχέση, σε μονογαμική σχέση, σε σχέση κανονική. Η διαφορά ηλικίας δεν είναι πρόβλημα όταν θα επιδειχτείτε. Sorry που τα λέω. Το παιδί αυτό φαίνεται να έχει πρόβλημα με την ηλικία. Θέλει μόνο που και που να βρισκόμαστε, να πηγαίνουμε βόλτες και να κάνουμε σεξ. Κατά τα άλλα, δεν θέλει επικοινωνία, δεν θέλει συναίσθημα. Μου λέει ότι μια σχέση μεταξύ μας δεν βγάζει πουθενά. Εν τω μεταξύ, 10 χρόνια τον περνάω. Δεν τον περνάω και 20 έως 30 χρόνια. Είναι δυνατόν ένα τόσο νέο παιδί, 28 χρόνια, να έχει τέτοια ταμπού? Ναι, είναι πολύ δυνατόν. Ναι, είναι εξαιρετικά δυνατόν. Ναι, είναι. Γιατί είναι Έλληνας. Γιατί έχει μεγαλώσει σε μια ελληνική κοινωνία. Σε μια κοινωνία μισογενιστική. Σε μια κοινωνία πατριαρχική. Που θεωρεί ότι ο άνδρας είναι μεγαλύτερος 10 χρόνια από τη γυναίκα, αυτό είναι υπέροχο και φανταστικό και τέλειο. Αλλά αν η γυναίκα είναι 10 χρόνια μεγαλύτερη από τον άνδρα, αυτό είναι no-no. Αυτό είναι απαγορευτικό. Δεν πρέπει η γυναίκα να έχει οτιδήποτε το οποίο να την κάνει υπεράνω του ανδρός. Γιατί μια μεγαλύτερη γυναίκα σαφώς έχει μεγαλύτερη σοφία και μεγαλύτερη δύναμη, σεξουαλική δύναμη, από έναν άνδρα νεότερο. Όσο μεγαλώνουμε, τόσο οριμάζουμε σεξουαλικά και οι άνδρες και οι γυναίκες. Αφού φαίνεται ότι του αρέσω, ότι περνάει ωραία μαζί μου, το ότι δεν είναι έτοιμος για δέσμευση γιατί βγήκε πρόσφατα από σχέση 4 χρόνων το καταλαβαίνω. Αλλά εμένα δεν με απορρίπτει μόνο γι' αυτό. Με απορρίπτει και λόγω ηλικίας και νιώθω πολύ άσχημα γι' αυτό. Λοιπόν, εσύ φιλενάδα πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις ψυχοθεραπεία. Οπωσδήποτε. Γιατί τα έχεις μέσα στο μυαλό σου πάρα πολύ μπερδεμένα. Κουβαλάς μέσα σου πάρα πολλές αρνητικές εικόνες για σένα. Πάρα πολλές αρνητικές απόψεις για σένα. Εσύ ήδη αυτό σαν ποτάρεσαι. Δεν ξέρεις τι σου γίνεται πραγματικά. Και δεν το λέω για να σε ντροπιάσω, δεν το λέω για να σε προσβάλλω. Θέλω να πω το εξής, ότι εσύ ίδια δεν αγαπάς τον εαυτό σου. Εσύ ίδια δεν εκτιμάς τον εαυτό σου. Εσύ ίδια προσωπικά δεν βλέπεις την αξία σου. Δεν βλέπεις τι γυναικάρα είσαι. Θα μου πείτε, εσύ που το βλέπεις, να έχω δει το προφίλ της, έχω δει τις φωτογραφίες της, έχω δει τον τρόπο που γράφει, έχω δει τον τρόπο που σκέφτεται, έχω δει τα συναισθήματά της, έχω δει την ανάγκη της για αγάπη και συντροφικότητα, την επιθυμία της, τον όνειρό της. Θέλω, αγάπη μου, να αγαπήσεις τον εαυτό σου. Θέλω να εκτιμήσεις τον εαυτό σου. Θέλω να δεις τον εαυτό σου όπως πραγματικά είσαι, μια γυναικάρα 38 χρονών, η οποία χρειάζεται να δουλέψεις με τη σχέση σου με τον εαυτό σου ώστε να καταλάβεις την αξία σου και να μην επιτρέπεις σε κανέναν απολύτως, σε κανέναν απολύτως, ούτε καν και στον ίδιο σου τον εαυτό, να σε μειώνει. Όλα ξεκινάνε από μέσα μας. Αν μέσα μας νιώθουμε μειονεκτικά για τον εαυτό μας, αν μέσα μας νιώθουμε και καλά χάλια γιατί δεν έχουμε το σώμα που είχε η τάδε κοπέλα στο Instagram. Όσες έχετε περισσότερα κιλά, σας προτείνω να ακολουθήσετε την Ashley Graham. Η Ashley Graham είναι μια φοβερή μοντέλα στην Αμερική, η οποία είναι 33-34 ετών τώρα και είναι και μητέρα τριών παιδιών. Πρόσφατα γέννησε και δίδυμα, η οποία είναι extra plus size μοντέλο. Είναι φοβερή η Ashley. Νομίζω βλέποντας τα βίντεο της και τα post της και τις αναρτήσεις ότι και αυτή δυσκολεύεται λίγο με την εικόνα του εαυτού τους, του εαυτού της, και γι' αυτό ίσως κάνει τόσο
με τόση έμφαση την καμπάνια για να αποδείξει και να δείξει στον κόσμο, να κάνει establish, να καθιερώσει ότι μια γυναίκα μπορεί να είναι πανέμορφη και 80 κιλά και 90 κιλά και 100 κιλά. Η πραγματική ομορφιά δεν έχει να κάνει με το πόσα κιλά έχεις και πόσα ποσοστό λίπους έχεις στον οργανισμό σου. Ας το πάρουμε και μόνο από εξωτερική εμφάνιση, παιδιά. Εντάξει. Η πραγματική ομορφιά βρίσκεται, κατά τη γνώμη μου, στην εσωτερική καλλιέργεια και στην πανέμορφη ψυχή, που η πανέμορφη ψυχή βγαίνει στο χαμόγελο και βγαίνει και στα μάτια. Όμως, αν το πάρουμε καθαρά από θέμα εξωτερικής εμφάνισης, η ομορφιά δεν έχει να κάνει μόνο με το πόσα κιλά είσαι. Η ομορφιά έχει να κάνει με το αν φροντίζεις το σώμα σου, αν φροντίζεις να το διατρέφεις με πολύ υγιεινά ολόκληρα τρόφιμα, αν φροντίζεις να έχεις καλή υγεία, αν φροντίζεις το δέρμα σου να είναι σε καλή κατάσταση, και το δέρμα μας είναι σε καλή κατάσταση όταν αποφεύγουμε τον ήλιο, όταν αποφεύγουμε να βγαίνουμε στον ήλιο χωρίς αντιλιακό, όταν τρώμε υγιεινές τροφές και όχι τροφές γεμάτες τοξίνες, τηγανιτά, συσκευασμένα τρόφιμα κλπ. Το δέρμα μας είναι σε καλή κατάσταση όταν το καθαρίζουμε τακτικά και όταν του βάζουμε τις ανάλογες κρέμες, που έχει εξαιρετικές κρέμες στα φαρμακεία, και ενώ ότι είναι κοσμητολογικές κρέμες, ενώ και δερματολογικά ελεγμένες, και στα φαρμακεία και στα Ινστιτούτα Αισθητικής μπορεί κάποιος να βρει πολύ καλές κρέμες, και στα σούπερ μάρκετ έχει καλές κρέμες και ματιών και προσώπου. Πρέπει να βάζουμε πάντα κρέμα ματιών, πάντοτε κρέμα ματιών, να καθαρίζουμε το πρόσωπό μας με σαπουνάκι ή με facial wash ή με υγρό πλυσίματος του προσώπου το βράδυ ή το πρωί. Εγώ 3 φορές τη μέρα καθαρίζω το πρόσωπό μου. Το πρωί που θα ξυπνήσω, πλένω το πρόσωπό μου, βάζω κρέμα. Με ρώτησε μια φίλη, πες μας τη ρουτίνα σας. Βάζω κρέμα ματιού, εξαρτάται, αλλάζω διάφορες κρέμες. Βάζω κρέμα προσώπου. Σας έχω ξαναπεί ότι εγώ, επειδή έχω πολύ λιπαρό πρόσωπο, βάζω κρέμα που καταπολεμάει τη λιπαρότητα. Και βάζω ένα καραγιόν. Τώρα αυτή τη στιγμή, για να καταλάβετε, φοράω ένα λιποζάν με χρώμα. Ούτε καν καραγιόν κανονικό. Αλλά θα το κάνω το πρωί αυτό, θα το κάνω το απόγευμα πρωτού ξαπλώσω για λίγο και θα το κάνω και το βράδυ πρωτού ξαπλώσω. Φροντίζω πάρα πολύ να είναι καθαρό το δέρμα μου, να μην έχει σκόνες πάνω, να μην έχει μικρόβια κλπ. Επίσης, είπαμε, φροντίζουμε το δέρμα μας. Φροντίζουμε τα άκρα μας, τα χέρια μας. Βάζουμε κρέμες. Κάνουμε μανικιούρ μόνες μας. Αν μπορούμε και αν έχουμε την ικανότητα, την οικονομική, πάμε σε μία μανικιουρίστα να μας φτιάξει τα νύχια μας. Περιποιούμαστε το δέρμα μας, τα πόδια μας, τις πατούσες, τις φτέρνες, να μην είναι σκασμένο. Όλα αυτά σημαίνει ότι αγαπώ το σώμα μου και το προσέχω. Γυμναζόμαστε. Μία γυναίκα παχιά, όταν γυμνάζεται, μπορεί να μην αδυνατήσει αν δεν κάνει δίαιτα και αν δεν το επιδιώξει να αδυνατήσει, αλλά μπορεί να τονώσει το σώμα της και το σώμα της να έχει καλύτερο σχήμα. Έχει παχές και παχές. Έχει παχές οι οποίες περιποιούνται τα μαλλιά τους, το δέρμα τους, τα νύχια τους, προσφροντίζουν την εμφάνισή τους, να φοράνε ρούχα που τους ταιριάζουν, να φοράνε ρούχα που τους κολακεύουν, παπούτσια που τους κολακεύουν, που τους ταιριάζουν. Βέβαια στην ηλικία τη δικιά μας είναι και τα παπούτσια τα ξεκούραστα, παίζουν πολύ, όχι μόνο αυτά που κολακεύουν. Φροντίζουν να ασκούνται. Για μένα η καλύτερη εξάσκηση άσκηση είναι το περπάτημα στη φύση, η ανάβαση και η κατάβαση ανηφορικών δρόμων και όταν πας στα κάμποτα, λέμε στην Κύπρο, στα χωράφια, όταν πηγαίνουμε εκεί με το λάκι στο ποτάμι, το ότι ανεβαίνω και κατεβαίνω, αυτό βοηθάει πολύ και να αποκτούν καλό σχήμα τα πόδια κλπ. Όλα θα σας τα παγώ πια, τα πόδια κλπ. Άρα, και επίσης, αν μια γυναίκα είναι παχιά και της αρέσει που είναι παχιά και της αρέσει όγκος της όπως είναι, θα περιφέρει το σώμα της με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο από ότι μια γυναίκα που είναι παχιά και δεν της αρέσει το σώμα της και νιώθει το πάχος της σαν κάτι το άσχημο και λέει ότι είμαι πνιγμένη στο λίπος, αυτό που περιέγραψες εσύ εκεί πέρα. Με αυτά που είπα αυτή τη στιγμή, δεν συνιστώ σε καμία περίπτωση στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν χαμηλό λίπος στο σώμα τους να πάνε να παχύνουν επειδή τα είπα αυτά. Μην πάτε μακριά, δείτε ότι μια γυναίκα παχιά έχει κάνει 2 παιδιά δύνατα και γυμνασμένα. Εντάξει. Δεν σας λέω ότι είναι ιδανικό το πάχος σε καμία περίπτωση. Απλώς εξηγώ το πώς η αποδοχή του σωματότυπου μας και η φροντίδα του σώματος μας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να νιώθουμε όμορφα
και να είμαστε όμορφοι, η μη αποδοχή να έχει ως αποτέλεσμα να νιώθουμε άσχημα και να βγαίνει και προς τα έξω μια λιγότερο καλή εικόνα. Άρα εσένα αγάπη μου, το πρόβλημα σου δεν είναι η εξωτερική σου εμφάνιση, το πρόβλημα σου τώρα δεν είναι η ηλικία σου, το πρόβλημα σου είναι ότι εσύ δεν είσαι ευχαριστημένη με σένα. Και για να γίνεις ευχαριστημένη με σένα, αυτό θα γίνει μόνο μέσα από την ψυχοθεραπεία. Είσαι εδώ στο κανάλι και κάνεις ψυχοεκπαίδευση, αλλά η ψυχοεκπαίδευση είναι χρήσιμη για να ενημερωνόμαστε για κάποια πράγματα. Είναι πολύ χρήσιμη η ψυχοεκπαίδευση για τους ανθρώπους που ήδη βρίσκονται σε ψυχοθεραπεία, για τους ανθρώπους που έχουν κάνει στο παρελθόν ψυχοθεραπεία, αλλά για όσους δεν έχουν κάνει ψυχοθεραπεία και δεν έχουν εξηγιάνει καθόλου τη σχέση τους με τον εαυτό τους, είναι πάρα πολύ δύσκολο να απομυζήσουν τα νοήματα της ψυχοεκπαίδευσης. Άρα πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις ψυχοθεραπεία τώρα που είναι νωρίς. Όχι γιατί γέρασες και πέρασες ζωή μπροστά από τα μάτια σου, αλλά για να μην ταλαιπωρηθείς κι άλλο. Πάμε στη δεύτερη φίλη και να σου πω κάτι. Εγώ αν ήμουν 28 χρονών, κόρη, σοβαρά σου μιλώ. Αν ήμουν 28 χρονών και γνώριζα αυτόν τον τύπο που λες εσύ, ο οποίος μόλις έχει χωρίσει από σχέση πόσο χρόνο. Πόσο χρόνο σχέση αυτός. Τεσσάρων. Από σχέση 4 χρόνων και έρχεται και μου κλαίγεται. Και οι πρώτες κουβέντες που θα μου πει όταν γνωριστούμε είναι για την πρώην του που χώρισα. Δεν θα βγαίνα ραντεβού μαζί του, ούτε για ποτό θα πήγαινα μαζί του, ούτε θα τον παρηγορούσα. Θα του δίνα την κάρτα μιας ψυχολόγου που ξέρω, ενός ψυχολόγου που ξέρω, θα τον έστειλε να πάει στον ψυχολόγο και δεν θα έπαιζα τον ρόλο της παρηγορήτρας. Γιατί να παίξω τον ρόλο της παρηγορήτρας. Εγώ, αν ήμουν σου λέω 28 χρονών και το γνώριζα αυτό, θα έλεγα εγώ αξίζω να αγαπήσω και να αγαπηθώ. Είμαι μια γυναικάρα και είμαι μια, πέστε και όλα που είναι σε άρα, ναι, και μου αξίζει ό,τι καλύτερο. Και όταν εγώ χωρίζω, δεν πάω αμέσως να κάνω σχέση, γιατί πρέπει να λύσω τα δικά μου τα θέματα. Γιατί να πάω τώρα να λουστώ τα προβλήματα που έχει ο άλλος, που είτε θα τα βγάλει άμεσα, είτε θα τα βγάλει έμμεσα. Εσύ τότε γιατί πήγες μαζί του, κόρη 38 χρόνια. Άμα είσαι 38 και θες να φτιάξεις σχέση με 28, κανένα πρόβλημα, σας έχω πει πολλές φορές ότι εγώ θεωρώ πολύ λογικό να είναι και η γυναίκα μεγαλύτερη. Είπαμε πολλές φορές ότι η διαφορά η οποία είναι μέσα στα πλαίσια του να μην έχουμε διαφορετική γενιά είναι 10 με 15 χρόνια, είτε ο άντρας είτε η γυναίκα μεγαλύτερη. Αυτό λέμε οι ψυχολόγοι, ξέρω. Λέει 24 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν αυτό. Πολλοί ψυχολόγοι συνιστούν αυτό να μην είναι διαφορά πάνω από 10 με 15 χρόνια. Όπως και να έχει όμως, ήθελες να τα φτιάξεις με ένα 28χρονο, ψάξε να βρεις κάποιον που να είναι ξεκάθαρος, να μην έχει χωρίσει πρόσφατα, να μην έχει ψυχολογικά πολλά, λίγα, ελαφριά, όσο αυτό έχουμε κι εμείς, να είναι ανοιχτόμυαλος, να είναι κάποιος ο οποίος είτε να έχει μεγαλώσει με έναν προοδευτικό τρόπο, είτε να έχει σπουδάσει μια σπουδή που να του ανοίξει το πνεύμα, η σπουδή που σπούδασε αυτός που είδες, μόνο που δεν το ανοίγει το πνεύμα, το κατακλίνει. Δεν θα πω τη σπουδή, είναι για να μην φωτογραφήσω. Η σπουδή του είναι μια σπουδή. Τι να πω, που σίγουρα δεν βοηθάει στο να ανοίξει το πνεύμα και σίγουρα δεν βοηθάει στο να διδαχτούν ανθρωπιστικές αξίες οι άνθρωποι που σπουδάζουν αυτό το πράγμα που σπουδάζε αυτός. Εντάξει. Άρα τι γίνεται, επειδή εσύ ίδια νιώθεις μειονεκτικά, βάζεις τον εαυτό σου σε κακές επιλογές και μετά είσαι πάρα πολύ κρίμα γιατί οι άλλοι δεν σε αγαπάνε. Αφού επιτρέπεις να μπλέξεις με τον κάθε προβληματικό. Και συγγνώμη, είναι προβληματικός κάποιος ο οποίος είναι 28. Και θέλει να πηδήξει αυτή μου είναι 38, αλλά ταυτόχρονα μέσα στο μυαλό του έχει ότι δεν είναι για σχέση μια γυναίκα μεγαλύτερη. Κάποτε πρέπει να ξεπεραστεί αυτό. Αλλά μέχρι να ξεπεραστεί αυτό, let's do a favor to ourselves. Ας κάνουμε μια χάρη στον εαυτό μας και ας μην τα φτιάχνουμε με μικρότερους με γερασμένα μυαλά. Σοβαρά όμως. Θα σου πω μια φάση. Είχα πάει σε ένα ραντεβού, σας είπα ότι είχα κάνει Tinder. Τώρα το ζήσα. Λοιπόν, είχα πάει το πρώτο ραντεβού, πήγα από το Tinder. Μα πότε ήταν, Λάκη, θυμάσαι? Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο. Με έναν τύπο, ο οποίος μιλούσε ευγενέστατα στο app, μιλούσε ευγενέστατα στα μηνύματα, έδειχνε ενδιαφέρον. Μου φαινόταν ότι ήταν έτσι λίγο πολύ, πολύ κυριλαίη, τέλος πάντων πολύ προσεκτικός ο τρόπος που έγραφε. Πόσο χρόνο ήταν, Λάκη, εκείνος, θυμάσαι? Ήταν 7 χρόνια μικρότερος, 8, 9, δεν θυμάμαι. Γιατί εγώ είχα βάλει το age range 10 χρόνια πάνω, 10 χρόνια κάτω, έτσι το είχα βάλει. Πες 9 χρόνια μικρότερος από μένα. Τέλος πάντων, βγαίνουμε στο πρώτο ραντεβού, πήγαμε για καφέ, ευγενέστατος,
κυρίως δεν έκανε καμία κίνηση ερωτική. Λέω μπράβο, τι ωραίο παιδί. Τι... Εντάξει, εμφανισιακά καλούτσικος ήταν. Δεν ήταν ασχήμος. Δεν μπορώ να πω κιόλας ότι είπα θα κάνει ένα παραλήρημα, αλλά είπαμε ότι δεν είμαστε υπέρ της έντονης ψυχοπαθολογικής έλξης. Ήταν και μορφωμένο παιδί, εκπαιδευτικός. Πήγαμε και μια σύντομη βόλτα. Ήταν μια Κυριακή μεσημέρι που είχαμε για καφέ. Και μετά με προσκαλεί να πάμε για ποτό μια Πέμπτη βράδυ. Την επόμενη Πέμπτη το βράδυ. Πάω εγώ στο ποτό και αρχίζει να μου λέει ιστορίες με αγρίους. Η πρώην του και η πρώην του και η πρώην του. Λέω, συγγνώμη του λέω, γιατί με κάλεσες για ποτό? Στο Tinder γνωριστήκαμε, του λέω. Δεν γνωριστήκαμε στο χρυσό οδηγό. Δεν είμαι εδώ με την ιδιότητα της ψυχολόγου να μου λες συνέχεια για την πρώην σου και ιστορίες με αγρίους. Μου λέει, κοίταξε, είσαι πολύ μεγαλύτερη από μένα και εσύ είσαι σε μια φάση, γιατί εγώ είμαι ξεκάθαρη ότι είμαι σε μια φάση που ήδη έχω κάνει τους κύκλους μου, που λέει και μια κοπέλα, μια φίλη που σχολιάζει εδώ στα σχόλια. Εγώ δεν θέλω ούτε να παντρευτώ, ούτε να κάνω άλλα παιδιά. Δεν θέλω. Παρόλο που μπορώ να κάνω άλλα παιδιά, όσο αστείο και φαίνεται. Αστείο, παράξενο, εντάξει. Λόγω κληρονομικότητας η προγιαγιά μου είχε κάνει το τελευταίο της παιδί στα 51. Ο γυναικολόγος μου λέει ότι η ορμονική μου συνθήκη που κάνουμε αναλύσεις ότι είναι σαν να είμαι 25-30 χρόνια. Θα μπορούσα να κάνω άλλο παιδί. Αν ήθελα. Δεν θέλω όμως και δεν θέλω εδώ και 22 χρόνια. Μετά που γέννησα την Κυριακή, αποφάσισα συνειδητότατα δεν θέλω να κάνω άλλο παιδί. Την Κυριακή ήθελα πάρα πολύ να την κάνω. Μετά την Κυριακή είπα δεν θα κάνω άλλο παιδί. Και όπως και δεν έκανα. Κάνω τώρα στα 47. Χωρίς να σημαίνει ότι αν κάνει μια γυναίκα παιδί στα 47 είναι κακό, μιλάω για μένα που ήδη έχει 25 χρόνια που μεγαλώνω παιδιά και είδα και είπα να ξεπαιδιώσω. Αυτό είναι. Εγώ είχα πει από την αρχή ότι εγώ δεν θέλω να παντρευτώ, δεν θέλω να συγκατοικήσω, δεν έχω καμία διάθεση να πλύνω τα ρούχα κανενός ή να μαγειρεύω για κανέναν ή να έχω κανέναν να μου λέει μα ροχάλιζες το βράδυ, μα δεν ροχάλιζες, μα να ροχαλίζει και να με αφήνει να κοιμηθώ, μα να μου λέει ξύπνα, έμπορο. Παιδιά, συγγνώμη, δεν θέλω να το σας το μεταφέρω αυτό. Όσοι δεν έχετε κάνει τους κύκλους σας και θέλετε να κυκλωθείτε και να περικυκλωθείτε, πηγαίνετε. Όσοι τα καταφέρνετε με τις συγκατοικήσεις και τις συμβιώσεις, γεια σας και χαρά σας, πραγματικά. Εγώ προσωπικά στηρίζω ζευγάρια που γνωρίζω, ξέρουν αυτά ποια είναι. Ενώ στηρίζω και τη συμβίωση τους και τη συγκατοίκηση τους, δεν μιλάω για θεραπευόμενους, μιλάω για ανθρώπους που αγαπώ πάρα πολύ και βρίσκονται μέσα στη ζωή μου. Στηρίζω με όποιο τρόπο μπορώ και δεν είμαι εναντίον. Απλώς λέω, έχω συνειδητοποιήσει πλέον ότι δεν είναι για μένα. Μου το έχει πει και ο ψυχολόγος μου. Μου λέει, μάνα μου, εσύ δεν κάνεις. Τι κρίμα να το αποκαλύψω αυτό μετά από δύο γάμους και δύο διαζύγια. Όπως και να. Λοιπόν, και του λέω, βρε μικρέ, του λέω. Τι. Του λέω, εγώ σου είχα πει από την αρχή. Ήξερες από την αρχή τη φάση μου. Και εσύ είπες ότι θα ήθελες να κάνεις κάποια σχέση. Ούτε εσύ θα ήθελες σχέση σοβαρή τύπου συγκατοίκησης και γνωρίζονται οικογένειες κλπ. Ναι. Τότε τι, γιατί εσύ βγήκες και δεύτερο ραντεβού? Μου λέει, μ' αρέσει πολύ να μιλάω μαζί σου. Του λέω, αρέσει σε 70.000 συνδρομητές. Δεν είμαι πιο λίγη τότε. Σε 65.000 συνδρομητές στο YouTube αρέσει να μιλάνε μαζί μου, του λέω. Σε ξέρω εγώ πόσους χιλιάδες ακόλουθους στα διάφορα social media, γιατί? Μου λέει, του λέω, έλεγα να σε ρωτήσω ρε φίλε, του λέω, ως γυναίκα σου αρέσω? Μου λέει, όχι, δεν είσαι το τύπος μου. Ο τύπος μου, να σου πω πως ήταν η πρώη μου, λέει, η πρώη μου ήταν πολύ αδύνατη και ήταν μελαχρινή και ξέρω. Εντάξει, αγάπη μου. Αν γουστάρεις να μιλάς με ένα ψυχολόγο για να νιώσεις καλύτερα, να βρεις ένα ψυχολόγο, να κλείσεις ραντεβού, να πας στο γραφείο του ψυχολόγου, να πληρώσεις το ποσό που, είναι για, που κάνει συνεδρία. Υπάρχουν κλινικοί ψυχολόγοι, του λέω, στο ΓΕΣΥ. Εξ όσο γνωρίζω, είναι 10 ευρώ η συμπληρωμή για κλινικούς ψυχολόγους. Και εμένα, του λέω, τώρα θα μου πληρώσεις το ποτό που πια και εγώ θα σηκωθώ να φύγω και δεν θα ξαναμιλήσουμε. Μου λέει, γιατί? Του λέω, γιατί με κοροϊδεύεις. Μου λέει, μα εσύ με θες? Του λέω, όχι. Μου λέει, εσύ γιατί ήρθες? Του λέω, ήρθα γιατί είμαι ανοιχτή στο να γνωρίσω καλύτερα έναν άνθρωπο με τον οποίο νόμιζα ότι υπήρχε δυνατότητα να έχουμε παρόμοιο τρόπο σκέψης, εφόσον εγώ μίλησα ξεκάθαρα για το τι τρόπο σκέψης έχω και τι είδους σχέση θα ήθελα να έχω αν θα έκανα σχέση και συμφώνησες και είπες και εγώ κάτι παρόμοιο θέλω. Και σηκώθηκα και έφυγα. Γιατί να κάνω τη χάρη σε έναν 10 χρόνια, μετά 9 αυτός ή 8 θυμάμαι, σε έναν μικρότερό μου, να νομίζει κιόλας ότι μου κάνει χάρη να είναι μαζί μου? Τι, ούτε για ένα πίδημα, ούτε μισό. Ούτε στο ένα πόδι να μην σταθεί. Άντε, αγαπάμε τον εαυτό μας, είπα.
Συγγνώμη για το προσωπικό μοίρασμα. Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο. Αλλά ούτε μου στείλε, ούτε του στείλε μετά. Μακάρι να είναι καλά, μακάρι να τα βρει με την πρώην του, να τα βρει με άλλες, δεν ξέρω. Εγώ δεν. Πάμε τώρα να διαβάσουμε μια παρόμοια ιστορία με αυτή τη φίλη. Κυρία Θέκλα, καλημέρα σας. Καλό απόγευμα και καλησπέρα σας. Στις 5 η ώρα συνήθως βγαίνουν τα βίντεο. Σας παρακολουθώ στο YouTube και θέλω να σας πω συγχαρητήρια. Είστε εξαιρετικοί. Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να σας πω και εγώ το δικό μου πόνο. Μάλιστα. Βγαίναμε με ένα παλικάρι τον Αύγουστο, με τον οποίο είμαστε και γνωστοί λόγω κοινό γνωστών. Για ένα μήνα περίπου, δύο, ήταν όλα καλά, όλα τέλεια. Ξεκίνησε όλη η φάση με το να περνάμε καλά, αλλά γύρισε σε σχέση, ενώ στην ουσία δεν είχαμε. Όλα όμως ήταν από τη μεριά του. Αυτός το ζήτησε. Κρατούσα πισίνη γιατί είχαμε διαφορά ηλικίας, αλλά το κυνήγησε τόσο πολύ λέγοντας ότι δεν τον ένοιαζε. Είναι 9 χρόνια μικρότερος. Άλλος πάλι. Μιλούσαμε κάθε μέρα, όλη μέρα μέσω Viber, κλήσεων κλπ. Σαν να είχαμε σχέση. Ερχόταν κάθε μέρα και έκανε περίπου 50 χιλιόμετρα για να βρεθούμε. Μου έδειχνε ότι με ήθελε. Να που πρέπει να το λέμε κιόλας αν έχουμε σχέση. Μια τέτοια συζήτηση... Πώς μας βλέπεις, θεωρείς ότι είναι σχέση αυτό που έχουμε τώρα? Πρέπει να γίνεται. Γιατί κάποιος μπορεί να το κάνει αυτό και να μην θέλει να θεωρηθεί σχέση, να μην έχει τις ευθύνες μιας σχέσης. Δυστυχώς με εμφανίστηκε ένα θέμα υγείας, το οποίο μου απαγόρευε να έρθω σε ερωτική επαφή. Αυτός φοβήθηκε, όπως μου είπε, και από εκεί και πέρα άρχισε να απομακρύνεται κάνοντας μου μιας μορφής γκόστη. Ghosting σημαίνει εξαφανίζομαι σαν το φάντασμα, χωρίς εξήγηση. Τη μια ερχόταν, την άλλη μου έλεγε δεν μπορεί, την άλλη θα βγει με φίλους του, χωρίς όμως να κόβει την επικοινωνία την καθημερινή. Έφτασα σε σημείο να το ρωτήσω γιατί με αποφεύγει. Και μου λέει ναι, σε αποφεύγω. Το λόγο του λέω. Το λόγο του λέω. Μου λέει δεν ξέρω. Θες να το τελειώσουμε? Αν ναι, γιατί δεν μου το λες? Μόνο με λες αγάπη σου και μωρό κάθε μέρα ενώ δεν θες. Μου λέει δεν ξέρω. Πού να ξέρει, μικρός. Πού να ξέρει. Πού να ξέρει. Συγγνώμη, του λέω. Αν δεν σε ρωτούσα γιατί με αποφεύγεις, θα το συνέχιζες? Μου λέει ναι. Α, είδατε, πρέπει να ρωτάμε. Για να φέρνουμε τον άλλον πρώτον ευθυνών του. Γιατί άμα δεν ρωτάμε, σου λέει ναι, ξέρει, χαλαρή. Χαλαρή. Ναι, κάνουμε ένα πείδημα. Τη λέω και μωρό μου για να με θέλει παραπάνω και να μου κάνει και καλύτερες. Α, μην αρχίσω τώρα να μιλάω και να μας ζουμπί. Του το έκλεισα στα μούτρα, εννοείται, και πολύ καλά έκανες. Μου έστειλε μήνυμα και μου έλεγε ότι είχε θέμα με τα οικονομικά του. Του είπα ότι είναι μη ειλικρινής. Βεβαίως και είναι μη ειλικρινής. Άνθρωπος ερχόταν κάθε μέρα 50 χιλιόμετρα με την τιμή που είχε βενζίνη. Και ότι επειδή είμαστε γνωστοί, όπως είχαμε πει, αν κάποιος δεν θέλει να το πούμε για να τελειώνει όλη η φάση. Εγώ θα έλεγα ότι δεν κάνουμε φάση με τύπους με τους οποίους έχουμε κοινούς γνωστούς. Καλύτερα όχι. Φάση. Τώρα αν είναι να γίνει μια σοβαρή σχέση, είναι άλλα φάση. Τέλος πάντων, την επόμενη μέρα ανέβασε φωτό με άλλη κοπέλα. Το αγόρι μου, με άδεια σε όλο αυτό. Κλαίω συνέχεια εδώ και ένα μήνα. Δεν μπορώ να ερεμήσω από τα νεύρα μου και από την κοροϊδία. Δυστυχώς έπεσα στα δίχτυα, γιατί πραγματικά τον ερωτεύτηκα. Όχι, είχε ψυχοπαθολογική έλξη με τον μαλάκα. Σόρι που σου το λέω έτσι, δεν είναι ερώτηση αυτό. Ζήλεψα πολύ που τον είδαμε άλλη. Δεν νομίζω πως ξενέρωσε μαζί μου, γιατί μετά που έκανα τη θεραπεία που έπρεπε, ξαναήρθε. Και κάναμε ρούτα. Με παράτηση για άλλη λοιπόν. Τον έσβησα μετά από ένα μήνα από παντού, γιατί έμπαινε και παρακολουθούσε τα story μου. Από την αρχή του σβήνεται, βρε. Του κλείνω το τηλέφωνο στα μούτρα γιατί του σβήνεται μετά. Άνθρωπο με τον οποίο έχει κάνει σεξ, έχει κάνει κουβέντα και σε έχει στενοχωρήσει και σου έχει πει άρε μάρε κουκουνάρε, του σβήνει. Ούτε να βλέπει τα story σου, ούτε να σε βλέπει, ούτε να πηγαίνει εσύ να βλέπει, αν βλέπει τα story σου. Έχουμε και άλλε δουλειέ να κάνουμε με τον κάθε ανόητο, αν βλέπει τα story μα, ή αν είναι online, στο Viper, στο Messenger, στο WhatsApp που είναι και τάχα. Ενδιαφέρεται. Δεν τον έβρισα, δεν είπα τίποτα. Κακός! Πρέπει να τα πεις να βγουν από μέσα σου, φιλενάδα. Η ψυχολογία μου είναι χάλια. Πώς γίνεται κάποιος που γουστάρει πολύ σε μια μέρα να του φύγει τόσο απλά? Γιατί αφού δεν μπορούσε να κρατήσει τον λόγο του, με έβαλε σε μια τέτοια διαδικασία? Και της απάντησα εγώ πολύ απλά, λιτά, σπαρτιάτικα, επειδή είναι μαλάκας ναρκισσός. Και ήθελε να περάσει τέλεια με μια μεγαλύτερη. Αλλά τον ενοχλούσε η διαφορά ηλικίας, επειδή είναι παλιό μυαλό, καθαρά. Θα κάνω σχετικό βίντεο για δάφτους.
Και το κάνω αυτό. Λοιπόν, ακούστε. Ακούστε με, θα αρχίσουμε να αναθεωρούμε και αυτά που λέγαμε. Εντάξει, βάλτε ένα αστερίσκο σε αυτό το βίντεο. Γιατί τώρα που έχω μπει και εγώ στο παιχνίδι του dating, αντιλαμβάνομαι κάποια πράγματα καλύτερα. Όντως, οι νεότεροι άνθρωποι, άνδρες ή γυναίκες, είναι πιο πιθανό να είναι πιο προοδευτικοί, να είναι πιο ανοιχτά μυαλά και πιο φρέσκα μυαλά. Δεν είναι όλοι όμως. Μπορεί εσύ να είσαι 38 και ο άλλος 28 και το μυαλό του να είναι σαν του παππού μου, πως ήταν το μυαλό του παππού μου το 1930. Να έχει μέσα του ένα σωρό μισογενιστικές ιδέες και απόψεις, να έχει μέσα του ageism and sexism. Ageism σημαίνει να υποτιμάς κάποιον λόγω του ότι έχει μεγαλύτερη ηλικία, να κάνεις διάκριση δηλαδή λόγω μεγαλύτερης ηλικίας, και sexism σημαίνει να κάνεις διάκριση λόγω φύλου. Το σεξ είναι το φύλο σε αυτή την περίπτωση όταν λέμε σεξισμός. Λοιπόν, και μπορεί κάποιος να είναι μεγαλύτερος, μπορεί να είναι 10 χρόνια μεγαλύτερος, είπαμε στα 15 πάμε. Το ψαλίδι είπαμε είναι 10 με 15 χρόνια. Και να είναι νεότατο το πνεύμα του. Και όταν είναι νεότατο το πνεύμα του, να είναι και νεότατο το σώμα του. Γιατί συνήθως αυτοί οι τύποι που έχουν παλιά σκουριασμένα μυαλά, καταλήγουν πολύ σύντομα να έχουν και παλιά σκουριασμένα σώματα. Δεν γίνεται ένας άνθρωπος να φροντίζει το σώμα του χωρίς να φροντίζει το μυαλό του. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Ελπίζω το λέω ορθά. Δεν έλεγαν οι αρχαίοι μόνοι πρόγονοι. Δηλαδή μπορεί κάποιος να γυμνάζεται στο γυμναστήριο και να είναι σκουριασμένο μυαλό και να πηγαίνει να παίρνει διάφορες απαγορευμένες ουσίες για να γίνεται φουσκωτός, ξέρω εγώ, και να μην, να μην προσέχει την ουσιαστική υγεία του δέρματός του, του σώματός του και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και να μεγαλώσει άχαρα. Ή κάποιος μπορεί να ενδιαφέρεται, ξέρω εγώ, τέλος πάντων, να έχει ένα ακριβό αυτοκίνητο, να έχει μια δουλειά, ένα ντύσιμο που να δείχνει ότι βγάζει λεφτά, αλλά να μην περιποιείται την υγεία του σώματός του και να γίνει ένας τύπος ο οποίος να έχει ένα σώμα πολύ γερασμένο. Και μπορεί κάποιος ο οποίος έχει μυαλό και αγαπά τον εαυτό του υγιώς και είναι ξύπνιο το μυαλό του και είναι σε γρήγορση και είναι προοδευτικός άνθρωπος και έχει σεβασμό προς τους ανθρώπους, έχει σεβασμό προς τις ανθρωπιστικές αξίες. Είναι προοδευτικός, ξαναλέω, μπορεί να είναι πολύ πιο νεανικός. Και πολύ πιο νεανικός σε όλα. Εντάξει, είπαμε, θα αρχίσουμε να αναθεωρούμε στο τέλος. Μακριά από γερασμένα μυαλά. Μακριά. Εάν θέλουμε να κάνουμε σχέση με νεότερο, θα διαλέξουμε ένα νεότερο που να έχει νεανικό μυαλό. Και που να μην είναι κομπλεξικός. Με τι μπορεί ένας νεότερος να έχει αίσθημα μειονεξίας. Η λέξη κομπλεξισμός είναι σλάνγκ γιατί το αίσθημα μειονεξίας. Και μπορεί κάποιος να είναι και νάρκισσος και να λέει μα εγώ που είμαι νεότερος. Εγώ που είμαι νεότερος μπορεί να έχω παντρευτεί και να έχω χωρίσει και να έχω και παιδί. Αλλά επειδή είμαι νεότερος και επειδή είμαι και άντρας και επειδή είμαι και ωραίος και επειδή κάνω και αυτή τη φανταχτερή δουλειά και έχω και αυτό το φανταχτερό μαγαζί και έχω και αυτό το φανταχτερό αυτοκίνητο, βρε, εγώ μπορώ να βρω μια νεότερη από μένα και να ξαναπαντρευτώ και να κάνω άλλη οικογένεια. Θα ασχοληθώ με μια μεγαλύτερη. Γιατί να ασχοληθώ εγώ, παιδί μου, μαζί σου, που το μυαλό σου είναι από το 1821, από το 1880, από το 1920. Γιατί να ασχοληθώ. Εγώ είμαι νέος άνθρωπος. Γιατί να ασχοληθώ με σκουριασμένα μυαλά. Και κρίμα και η νεότερη που θα μπλέξει μαζί σου. Άντε να μην αρχίσω τώρα τις ιστορίες. Άντε να μην αρχίσω τις ιστορίες. Πόσους τους έδιωξε η γυναίκα τους γιατί ανακάλυψε πράγματα και θάματα που είχαν να κάνουν με το γεγονός ότι με τίποτα δεν μπορούσαν να είναι κατάλληλοι σύζυγοι και μετά πήγαν και παντρεύτηκαν άλλη γυναίκα και την έκαναν να περάσει τα ίδια. Ανοίγετε τα μάτια σας, κορούδες και κοπέλια. Ανοίγετε τα μάτια σας και βλέπετε τι άνθρωπο έχω απέναντί μου. Έχει ανθρωπιά. Είναι καλλιεργημένος ψυχικά. Είναι ισορροπημένος ψυχολογικά. Είναι ένα καλό πλάσμα. Έχει αγάπη μέσα του. Είναι μια υγιής προσωπικότητα. Είναι ένας παλιονάρκισσος που θα με βασανίσει. Με όλη μου την αγάπη. Και ευχές για εξυγίανση μυαλού και σώματος όλων μας. Γεια σας.